Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σήμερα, μέσα από το φακό του Hellenic TV, θα σας παρουσιάσουμε μία ακόμη εξαιρετική προσωπικότητα. Πρόκειται για ένα, θα έλεγα, όχι μόνο ταλέντο, αλλά και με ψυχική πολύ υψηλού επίπεδου. Πρόκειται για τη Μπέτι Χαρλάπτη και είναι μια σύγχρονη Ελληνίδα ερμηνεύτρια με κλασική εκπαίδευση, διπλωματούχος μεσόφωνος και μάλιστα τραγουδά σε ενεργά ρεπερτόριο σε αρκετές γλώσσες και είναι γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως για τη συνεργασία της με τον κορυφαίο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Κυρία Χαρλάπτη, σας καλωσορίζουμε στο Hellenic TV. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Και πριν αρχίσουμε, θα πω ότι ναι, ανέφερα ότι είστε πολύ γνωστοί παγκοσμίως για τη συνεργασία με τον κορυφαίο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, αλλά θα έλεγα ότι ήδη ήσουν επιτυχημένοι και θα ερμηνεύσω την επιτυχία με το δικό μου τρόπο, είναι όταν ένας άνθρωπος αναγνωρίσει και καταλάβει το σκοπό του στον πλανήτη μας, που είναι κυρίως η αγάπη, να δώσει αγάπη, να πάρει αγάπη και να δώσει το μήνυμα της ειρήνης παγκοσμίως, που είμαι σίγουρη, έχω καταλάβει από την έρευνα που έχω κάνει για σας, ότι αυτός είναι ο στόχος σας και αυτό είμαι σίγουρη ότι το είδε ο μεγάλος συνθέτης σε εσάς και ότι ταύτισε τα πιστεύω τα δικά σας με τα δικά του και έτσι σας επέλεξε. Καλωσορίσατε και πάλι. Χαίρετε κυρία Χριστοδούλου. Νομίζω τα είπατε όλα στον πρόλογο όσον αφορά το νόημα της ύπαρξης στον πλανήτη αυτό ενός ανθρώπου. Νομίζω όλο το απάβγασμα, το νόημα της ζωής μας είναι αυτό που μόλις αναφέρατε, να δίνουμε και να παίρνουμε όμορφα συναισθήματα, αγάπη, ανθρωπιά. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας και για τον πρόλογο που κάνατε για μένα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι ισχύουν αυτά. Μπορώ να πω ότι τα είπα με απόλυτη σιγουριά. Θα ήθελα να αρχίσουμε να σας ρωτήσω, όταν σας προσέγγισε ο Μίκης Θεοδωράκης, σε ποια φάση της ζωής σας βρισκόσουσαν και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Ναι. Τραγουδούσα ήδη από φοιτήτρια. Είχα τελειώσει τις σπουδές. Είχα έρθει στην Αθήνα και κάπου σε κάποια συναυλία μου, είχα αρχίσει τότε και έκανα προσωπικές συναυλίες, με άκουσε η κόρη του Μαργαρίτα στο Βραχάτι. Στο Βραχάτι όπου έχουν το εξοχικό τους. Μάλιστα. Συμπτωματικά λοιπόν ήταν προσκεκλημένη του φορέα που φιλοξενούσε και τη συναυλία μου. Είδε τη συναυλία και μετά από λίγους μήνες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Με ρωτούσε αν θα ήθελα να συνεργαστώ με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Φυσικά το αποδέχτηκα με χαρά. Και κάναμε μία πρώτη συναυλία μαζί, εντός εισαγωγικών δοκιμαστικά, που είπα ένα τραγούδι. Μέσα στο Πολυτεχνείο, μάλιστα, η συναυλία. Τότε ο Μίκης ήταν ακόμα ήδη μεγάλος, μάλλον, και είδε το βίντεο. Είδε τη συναυλία από το βίντεο. Και μετά από λίγο καιρό, με κάλεσε ένα ωραίο απόγευμα ξαφνικά στο σπίτι του, όπου μου ανακοίνωσε ότι θα συμμετείχα και στην επόμενη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο. Από τότε συμμετείχα σε όλες τις συναυλίες της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης μία προς μία για 4 χρόνια. Δεν είχα συνέστηση τι γινόταν. Αυτό γινόταν βήμα-βήμα. Συναυλία εδώ, συναυλία εκεί. Και τελικά βρεθήκαμε 4 χρόνια να συνεργαζόμαστε και σε συναυλίες και στο musical που ανέβηκε το τραγούδι του νεκρού αδελφού στο θέατρο Badminton, μια πολύ μεγάλη ωραία παραγωγή, όπου ο Μίκης Θεοδωράκης είχε προσθέσει μάλιστα τότε και μια σκηνή στο παλιό musical το τραγούδι του νεκρού αδελφού και επανήλθε το έργο ανανεωμένο.
μέχρι που κάναμε το δίσκο μας μαζί. Το δίσκο μας με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΣΕΡΤ. Πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι δηλαδή τεράστια επιτεύγματα, πραγματικά συγχαρητήρια. Έτυχε να δω και κάποια προσωπικά σας βίντεο από τις πρόβες και μου έκανε τρομερή εντύπωση η ενέργεια που υπήρχε στο δωμάτιο και η ενέργεια που υπήρχε μεταξύ σας, μαζί με το μεγάλο συνθέτη, δηλαδή ο τρόπος, το κοίταγμα, η συνεννόηση, λίγα λόγια, όμως ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Εσείς πώς αισθανθήκατε, τι αισθανόσασταν αυτές τις στιγμές? Η κάθε συνάντηση μαζί του ήταν ακριβώς αυτό που περιγράφεται, μια ενέργεια. Δηλαδή, πια ξέφευγες από τη διάσταση την συνηθισμένη της καθημερινότητας και ένιωθες να μπαίνεις σε ένα ενεργειακό πεδίο. Από εκεί, βέβαια, την πορεία, τα συναισθήματα, τις δονήσεις, τις καθόριζε ο Μίκης. Για μένα, όποιος τον πλησίαζε έπρεπε να μην μιλάει και να ακούει. Εκεί ήταν το κέρδος με τον Μίκη. Δεν είχες πολλά να του πεις. Ο Μίκης είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, ασυνήθιστη για τον κόσμο μας, όχι για την Ελλάδα μόνο. Δεν περνάνε συχνά από αυτόν τον κόσμο τέτοιες προσωπικότητες. Και το συνέστημα ήταν από την πρώτη στιγμή που τον συνάντησα μέχρι και την τελευταία, ήταν δέος. Και βέβαια αυτό το δέος αρχικά ήταν μόνο δέος, αλλά μετά όταν αναπτύξαμε τη σχέση μας, έζησα πολλές στιγμές μαζί του με ποικίλα συναισθήματα. Είχε και χιούμορ, είχε και πολύ κατανόηση, έδινε πολύ ελευθερία. Είχες να πάρεις μόνο. Αισθανόσουν άνεση δηλαδή στην ύπαρξη του. Δεν αντιλαμβάνουμε την πρώτη φορά, εννοείται και πριν τη συνάντηση. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν ένας άνθρωπος που σε έκανε μετά από λίγο να αισθανθείς ίδια και να αισθανθείς ο εαυτός σου. Ακριβώς. Και φρόντιζε ο ίδιος γι' αυτό. Το φρόντιζε ο ίδιος. Την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα και άνοιξε η πόρτα και τον είδα μπροστά μου, την πρώτη μέρα από όλα αυτά τα χρόνια, προφανώς κατάλαβε ότι είχα track και μου έδειξε πίσω την Ακρόπολη. Μου λέει, ωραία δεν είναι? Και ένιωσα έτσι κάπως καλύτερα. Και εδώ, κυρία Χαραλάφτη, που αναφέρατε την Ακρόπολη, τον Ιερό Βράχο, πριν προχωρήσουμε να μιλήσουμε για αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις, μερικές θα μπορέσουμε να καλύψουμε γιατί είναι τόσες πολλές. Πριν τις σπουδές της μουσικής, έχετε σπουδάσει γεωλογία. Που η γεωλογία, αν δεν κάνω λάθος, δεν γνωρίζω και πολλά, αλλά ασχολείται, είναι δηλαδή για τους λίθους περισσότερο. Φυσικά για τη γη μας. Και αυτό ότι ερωτήθηκα, γιατί το επιλέξατε. Αν ήταν τυχαίο ή κάποιες σκέψεις σας έκαναν να διαλέξετε, γνωρίζοντας έτσι την προσωπικότητα, το πώς σκέφτεστε. Είστε πολύ συνδεδεμένοι με τον εσωτερικό σας εαυτό, το παιδί που είναι μέσα σας και τις ενέργειες γενικά. Ναι, το παιδί που είναι μέσα μου το ακούω αρκετά, που είναι μέσα μας τον κάθε άνθρωπο. Ναι, έτσι. Ναι, στη γεωλογία δεν πήγα τυχαία. Αγαπούσα πολύ το περιβάλλον. Είχα μια έγνοια από μικρό παιδί και ήθελα μια περιβαλλοντική επιστήμη. Δεν μπορούσα επίσης να έχω φανταστεί ότι θα γίνω μουσικός, παρότι από μικρή έκανα μουσική. Και στη συνέχεια σπούδασα, τώρα τελείωσα και τη Γυμναστική Ακαδημία, ένα δεύτερο πτυχίο. Την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Όλα αυτά τα κάνω βήμα-βήμα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πλάνο ενός χρονικού ορίζοντα σε βάθος χρόνου. Απλώς είμαι λίγο ανήσυχη, θα το έλεγα,
μου αρέσει πάντα να είμαι μαθήτρια, να μαθαίνω πράγματα, να διδάσκομαι. Και ο Μίκης ήταν ένας δάσκαλος για μένα, μεγάλος, μέγιστος. Ο άνθρωπος νομίζω έχει κέρδος να μαθαίνει μέχρι το πέρας της ζωής του. Είναι κέρδος. Είναι κέρδος αυτό. Οπότε κάπου εκεί ανάμεσα προέκυψε εντελώς κινηματογραφικά η επαγγελματική μου σχέση με τη μουσική. Ως φοιτήτρια, κάποιος με άκουσε σε μια μουσική σκηνή, ξεκίνησα να τραγουδάω σε μια ροκ μουσική σκηνή και μετά το ένα έφερνε το άλλο, χωρίς εγώ να έχω στο νου μου ότι θα το συνεχίζω και θα το κάνω επάγγελμα. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω με αφορμή την ερώτησή σας, κυρία Χριστοδούλου, είναι ότι ενώ γίνονταν όλα αυτά, ένιωσα την ανάγκη να σπουδάσω και το τραγούδι. Δεν το άφησα και αυτό στην τύχη του και νομίζω κανένας σύγχρονος καλλιτέχνης δεν πρέπει να αφήνει στην τύχη του ή να επαφίεται στο ταλέντο του, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα έχουμε όλα στα πόδια μας. Γιατί να μην τα εξελίξουμε. Έτσι. Και σας έχω ακούσει να λέτε κάτι πολύ σημαντικό και συμφωνώ απόλυτα, ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ακούμε και κάτι καινούριο που μας δίνει το σύμπαν, να μην το στρώχνουμε πίσω. Και μου αρέσει και ιδιαίτερα που αγαπάτε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο τρόπος που το παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ομάδα, η ένωση μεταξύ των άλλων παίκτων, δηλαδή πάντοτε ο κύριος σκοπός σας είναι η αγάπη, από αυτό που παίρνετε, το πιο σημαντικό πάνω απ' όλα, που είναι πολύ σπουδαίο, και θα πω ότι ένας καλλιτέχνης νομίζω δεν μπορεί να, εάν είναι ταλαντούχος, εάν πετύχει, είναι γιατί υπάρχει αγάπη, δηλαδή μπορεί να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και προσπαθούσα να σκεφτώ για τους πιο πετυχεμένους καλλιτέχνες, μουσικούς, εάν ήταν άνθρωποι που δεν μπορείς να τους αγαπήσεις. Και γιατί νομίζω ότι θα διαρκέσει αυτή η επιτυχία. Αν είναι κάποιος καλλιτέχνης που τέλος πάντων έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον προσεγγίσει ο κόσμος, δεν είναι προσγειωμένος, τότε νομίζω η επιτυχία μπορεί να χρειάζεται κόπο, αλλά μπορεί τυχαία να ανέβει, αλλά θα πέσει και σύντομα. Οποίο εσείς το έχετε αυτό, δηλαδή την αγάπη του κόσμου, γιατί δίνετε αγάπη. Και αυτό το αισθάνεται ο κόσμος. Και μπράβο. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που είστε τόσο ενημερωμένοι για όσα έχω πει και έχετε αφιερώσει τόσο χρόνο στα λεγόμενά μου, για να με καταλάβετε και να με νιώσετε. Δεύτερον, πραγματικά, είναι όπως τα λέτε. Αν δεν σου δώσει ο κόσμος, δεν υπάρχεις. Αν δεν σου δώσει ο κόσμος επίσης, ίσως κάποιος λόγος να υπάρχει. Ίσως να μην δίνεις εσύ απλόχερα ή να μην το δίνεις σωστά να το καταλάβει. Όπως και να έχει, αυτή η σχέση του καλλιτέχνη με τον κόσμο είναι όχι απλά καθοριστική, είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ένας καλλιτέχνης. Έτσι, γιατί και πριν τραγουδούσα στο σπίτι μου. Και θα μπορούσα να συνεχίσω να τραγουδάω στο σπίτι μου, όπως κάνει πολλοί κόσμος, και δεν είναι και κακό. Πραγματικά, προσωπικά, νομίζω και όλοι, τρέφομαι από αυτό που μου δίνει ο κόσμος. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι τυχερή να το πω, γιατί πραγματικά ως τώρα έχω εισπράξει μόνο θετικά συναισθήματα και πολλά. Και πολλά, και είμαι ευγνώμων, με έχουν γεμίσει. Έχουμε επικοινωνήσει, έχουμε ανυψώσει έτσι λίγο τις ψυχές μας μαζί και είναι κάτι που κάνουμε από κοινού με τον ακροατή. Απλώς εγώ έχω αυτό το ρόλο και ο ακροατής έχει τις αντίπερα όχθη στο ρόλο και ενωνόμαστε.
Έτσι, αυτό είναι. Εδώ αξίζει να απολαύσουμε ένα από τα βίντεο κλιπ που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και να νιώσουμε αυτή την ενέργεια στο τραγούδι. Πραγματικά εξαιρετικά, πραγματικά είμαι σίγουρη ότι και οι τηλεθεατές μας σας απολαύσανε, θα δούμε και πιο μετά άλλα βίντεο κλιπς. Από όλες αυτές τις συναυλίες, γιατί εμφανιστήκατε σε σπουδαίους χώρους, που συμβόλιζαν σπουδαία γεγονότα και Ελλάδα και στο εξωτερικό, τι σας έχει κάνει ιδιαίτερη, ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, εκεί κυρίως στο εξωτερικό, και ποια συναυλία σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Πώς αισθανθήκατε, δηλαδή, κάτι ξεχωριστό? Όταν πρωτοβγήκα στο εξωτερικό, βγήκα και λίγο διερευνητικά, γιατί είχα λίγο ταξιδέψει, αλλά δεν είχα βρεθεί στη σκηνή να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο, με τον κόσμο. Ήταν και είναι λοιπόν όλες μου οι εμπειρίες μαγικές. Η μουσική ενώνει, το ξέρουμε. Η μουσική κάνει θαύματα. Αρκεί να σας πω ότι ακόμα και το 2019, ακόμα και σε μια ακραία συναυλία θεωρητικά, στο Μέγαρο Μουσικής της Άγκυρας, στην Τουρκία, όπου έδωσε μια συναυλία ανήμερα 25 Μαρτίου για την Ελληνική Επανάσταση, ακόμη και εκείνη την ημέρα που
η πρώτη σκέψη κάποιου θα ήταν ότι ίσως να είναι φορτισμένο το κλίμα, λόγω του ότι ουσιαστικά η ελληνική πρεσβεία γιόρταζε την νίκη της Ελλάδας εναντίον της Τουρκίας σε απλά έτσι ελληνικά. Ήταν τέτοια επικοινωνία τελικά με το κοινό, με τον τουρκικό λαό. Ξεκίνησε αλλιώς η συναυλία, αλλιώς κατέληξε. Το ίδιο έχω ζήσει στην Αμερική, που έρχονται σε συναυλίες... εντάξει, όταν κάνω ξένο ρεπερτόριο και ποικίλω, δικαιολογείται να είναι πιο οικείο στο κοινό. Αλλά όταν κάνεις ελληνικό ρεπερτόριο, ας πούμε Μίκη Θεοδωράκη, είναι μαγικό το να σε πλησιάζει ένας Αμερικάνος να σου σφίγγει το χέρι και να έχει δάκρυα. Γιατί λες, τώρα αυτός ο άνθρωπος τι κατάλαβε. Και όμως κατάλαβε. Και όμως κατάλαβε. Αν θα θέλατε να ξεχωρίσω μια συναυλία, η πρώτη που μου έρχεται στο νου, είναι πολλές. Είναι στο Ηρώδιο η πρώτη φορά που τραγούδησα μπροστά στο Μίκη Θεοδωράκη. Είναι το Κάντο Χενεράλ που έκανα πρώτη φορά στο Βέλγιο. Αλλά αυτή που μου έρχεται αυτή τη στιγμή πρώτη, είναι ένα μήνα μετά τη φυγή του για τη γειτονιά των Αγγέλων, όταν με προσκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο που μας πέρασε ο Ζουλφί Λιβανελή, ο Τούρκος φίλος του, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, και μου ζήτησε να τραγουδήσω τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και δικά του στη μνήμη του φίλου του. Αυτή ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα και γενικά, γιατί ήταν ουσιαστικά η πρώτη συναυλία που έγινε στη μνήμη του στο εξωτερικό και ήταν και η πρώτη φορά που τραγούδησα μετά τη φυγή του. Έτσι, ναι. Πολύ σημαντικό και πραγματικά... Συγχαρητήρια. Μάλλον το έχω δει σε βίντεο ότι η ανταπόκριση ήταν το κάτι άλλο. Θα ήθελα... Ναι, αυτό είναι. Τον Μίκη Θεοδωράκη τον αγαπάν και το έδειξαν εκείνη τη μέρα. Πραγματικά το έδειξαν. Και τον ελληνικό λαό κατ' επέκταση, έτσι, γιατί οι λαοί μεταξύ μας είμαστε γύρω από τη λεκάνη του Αιγαίου. Παρόμοιοι πολιτισμοί. Ουσιαστικά σύνορα και όρια για εμάς, ναι. Για τον απλό λαό δεν ήταν. Αλλά είμαι σίγουρη ήταν και αυτό που δώσατε εσείς, γιατί αυτό που δώσατε με τον τρόπο που το δώσατε, τους κάνατε να το νιώσουν ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έχετε να πείτε για τη συνεργασία σας με τη Μαρία Φαραντούρη, Σουβλού Λιβανέλη, Γιάννη, συγγνώμη, και τον Γιώργο Περί. Με τον Γιώργο ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε δισκογραφικά. Τον προσκάλεσα στο δίσκο που κάναμε με τον Μίκη Θεοδωράκη και την ΕΡΤ. Τον προσκάλεσα να μοιραστούμε μαζί ένα τραγούδι. Ήρθε με χαρά. Ήταν πολύ όμορφα. Το αποτέλεσμα ήταν όμορφο. Περάσαμε όμορφα. Είναι ένα υπέροχο παιδί ο Γιώργος. Υπέροχος καλλιτέχνης. Με τη Μαρία είχα σχέση χρόνων ήδη. Τη Μαρία τη συνάντησα επί σκηνής πολύ πριν γνωρίσω τον Μίκη Θεοδωράκη. Και η Μαρία είναι ένας άνθρωπος τον οποίο συμβουλεύομαι και ακούω και με έχει πολλές φορές βοηθήσει. Και είναι μια καλλιτέχνης πρότυπο, of course, φυσικά. ναι. Είναι μια καλλιτέχνηνα που... Η Ελλάδα δεν έχει πολλές τέτοιες, έτσι. Είναι μια διεθνής Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Την γνωρίζει όλος ο κόσμος. Είναι μέρος της ιστορίας μας η Μαρία Φαραντούρη. Αν σκεφτείτε σε πόσες συναυλίες γύρισε όλο τον κόσμο με το Θεοδωράκη και πόσες γυρίζει ακόμα. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο κέρδος. Στρατού του λαϊκού και με τη σχήρα.
Πραγματικά είναι μαγεία. Αισθανόμαστε τόσο έντονα αυτή την ενέργεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μελλοντικά σας σχέδια. Ναι, έρχεται, ξεκίνησε μάλλον ένα καλοκαίρι ζωηρό επιτέλους μετά από 2 χρόνια σιωπής. Λίγες ώρες πριν μιλήσουμε γύρισα από τα Γιάννενα όπου τραγούδησα το Ζορμπά με τη Συμφωνική Ορχήστρα των Ιωνίνων, τραγούδουσα 2 μέρες εκεί το Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Πιο πριν ήμουνα στα Τύρανα της Αλβανίας όπου τραγουδούσα με την Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας των Τυράννων, το project Symphonic Rebetiko. Με αυτό το project θα με δείτε και θα μας δείτε και μέσω της ΕΡΤ. Είναι μια συναυλία που θα προβληθεί. Και επίσης θα γυρίσει και στην Ελλάδα. Είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι το αφιέρωμα της ΕΡΤ για την περίσταση. Σε ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη. Εκεί είμαι μαζί με τον Σπύρο τον Κλίσα και τα κίτρινα ποδήλατα. Και βέβαια θα είμαι και με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης φέτος. Θα κάνουμε επίσης ένα κύκλο στην Ελλάδα. Και τέλος θα είμαι και στις συναυλίες της προσωπικές μου, επίσης ανά την Ελλάδα. Και θα ερμηνεύσω και σε πρώτη εκτέλεση ένα έργο στη Ρόδο στις 19 Αυγούστου, που λέγεται «Η μύθη της Οδού Υποτών». Είναι γραμμένο για την μεσαιωνική εποχή του Κάστρου και λοιπά, από τον Αντώνη Κιζούλη, ένα Ρόδιο συνθέτη. Και σκηνοθεσία και κειμενογράφος και στα κείμενα είναι η Ναταλία η Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος του κυβερνήτη μας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Εξαιρετικά. Αρκετά και κυρίως στα Γιάννενα υπάρχει μια ιδιαίτερη ενέργεια. Είναι υψηλού επίπεδου εκεί και θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθώ σε κάποια φάση, γενικά δηλαδή σε κάποια από τις συναυλίες σας. Αλλά αν είναι και στα Γιάννενα ακόμη περισσότερο. Όμως, αν δεν κάνω λάθος, έχετε έρθει και στην Κύπρο. Έχετε ταξιδέψει και στην Κύπρο, έτσι? Έχω έρθει αρκετές φορές στην Κύπρο και θα έρθω και φέτος αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι και με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και με δικές μου συναυλίες. Έχω την ημερομηνία 16 Ιουλίου για την παρουσία μου εκεί με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη. Και περιμένω τις ημερομηνίες για τις δικές μου συναυλίες, γύρω στο Σεπτέμβριο. Η Κύπρος είναι ένας τόπος με τον οποίο όλοι την αγαπάμε πολύ. Αλλά έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση. Όταν κάθε φορά που προσγειώνομαι στον τόπο αυτό, εισπράττω μια ιδιαίτερη ενέργεια. Και με τους κατοίκους και με τους μουσικούς εκεί και όποτε έχω βρεθεί, έχω κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Έχουμε κάνει πολύ όμορφα πράγματα μαζί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχεις πολύ όμορφες εμπειρίες από την Κύπρο. Πολύ. Μήπως γνωρίζετε τους χώρους, δηλαδή σε ποιο χώρο θα είναι η συναυλία? Η συναυλία η μία θα είναι στη Μητρόπολη Ταμασού. Καλά το λέω, στις 16 Ιουλίου, στη Λευκοσία. 16 Ιουλίου. Ναι. Και οι άλλες δεν γνωρίζω ακόμα, δυστυχώς. Μας ενημερώσετε, είμαι σίγουρη. Ναι. Αλλά μπορούν να γκουγκλάρουν. Ναι, ναι. Μπορούμε να σας βρούμε στο social media, έτσι, εκεί που τα ανεβάζετε όλα και βλέπουμε, να βλέπουμε τις εξελίξεις, πού μπορεί να σας βρει κάποιος που θέλει να έρθει να σας παρακολουθήσει και να απολαύσει αυτές τις μαγικές στιγμές. Θα κλείσουμε με ένα ακόμη πολύ όμορφο βίντεο, όμως πριν κλείσουμε, αν θέλετε να μας δώσετε ένα μήνυμα για την ανθρωπότητα. Να πω μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ατάκτως ερημένες σκέψεις θα πω και πολλές από αυτές συνδέονται με την... με το μήνυμα της ζωής του Θεοδωράκη. Μου είχε πει κάποτε ότι η αγένεια είναι πόλεμος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ο ένας άνθρωπος με τον άλλον φροντίζει να έχει σεβασμό, τότε πολλά, αν όχι όλα, λύνονται
και πάμε μπροστά. Επίσης μου είχε πει ότι αν ο μόνος τρόπος να νικήσει κανείς το θάνατο είναι να κάνει τέχνη. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, δεδομένων των συνθήκων και ενός πολέμου που μένεται, που είναι αδιανόητο για, για τις μέρες μας κάτι τέτοιο, μάλιστα στη γειτονιά μας, εύχομαι να καταφέρει η υγιή σκέψη του κόσμου να επικρατήσει έναντι της αρρωστημένης σκέψης κάποιων μυαλών που έχουν εξουσία. Γιατί είναι ένα παιχνίδι εξουσίας ο πόλεμος που εμάς δεν μας αφορά. Τον κόσμο τον πολύ δεν τον αφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα πολύ σοφά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράζεστε μαζί μας αυτά τα σημαντικά μηνύματα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, να είστε πάντα καλά και να μας χαρίζετε αυτή την όμορφη θετική ενέργεια, το δικό σας μήνυμα αγάπης μέσω του τραγουδίου. Να είστε πάντα καλά. Κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη φιλοξενία και τις πραγματικά πανέμορφες ερωτήσεις σας και το διάλογό μας τον όμορφο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά. Χαιρετώ τους θεατές. Σε χαρώ.